Σήμερα είμαστε εδώ μετά την τελετή λήξης του 26ου Φεστιβάλ Ολυμπίας Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους με τον προλίγου καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Δημήτρη Σπύρου, τον εμπνευστή, οραματιστή, αυτό που βλέπουμε πριν τις προβολές με το περίφημο παπάρα. Αλλά επειδή έγινε μία απονομή της Κιτάλη, έγινε μία διαδοχή, άλλαξαν οι ρόλοι λίγο και ο ρόλος του καλλιτεχνικού διευθυντή πέρασε στον κύριο Παντελή Παντελόγλου, να μας πείτε, να μας κάνετε ένα ημερολόγιο συναισθημάτων, πώς νιώθετε που έτσι περνάει το παιδί σας κάπου αλλού. Ναι, το είπα ήδη και στην τελετή. Ναι, αλλά εμείς είμαστε στη Zeno News, πρέπει να τα ξέρουμε. Ναι, όχι, εννοώ το βασικό λόγο. Ναι. Καταρχήν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί αυτή τη στιγμή το φεστιβάλ βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της πορείας του. Δηλαδή, έχει λύσει τα βασικά προβλήματα που λειτουργίας. Είναι στελεχωμένο σωστά, πατάει πολύ γερά στα πόδια του, άρα αυτή τη στιγμή δίνω το τιμόνι, θα λέγαμε, στη νέα γενιά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, όταν λέμε εμπιστευόμαστε τους νέους ανθρώπους, σημαίνει ότι πρέπει να τους δώσουμε και το χώρο να αναπτύξουν και τις δικές τους δυνάμεις, αλλά και να διαχειριστούν μεγάλους οργανισμούς, να πιστέψουμε σε αυτούς. Τι πιο όμορφο λοιπόν, να εξάλλου ο Παντελής δεν άνοιξε κάποια πόρτα. Ήταν 4 χρόνια, ήταν αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής, δηλαδή προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά, έχει το δικό του υπόβαθρο, επιστημονικό, ικανότητες κλπ. Εξειδικεύθηκε δίπλα μου, δούλεψα για να προετοιμαστεί ακόμη καλύτερα, άρα είναι μια ασφαλής διαδικασία για να πάει το φεστιβάλ στην επόμενη 25ετία ακόμη καλύτερα από ό,τι πήγε σε αυτή. Μετά από 26 χρόνια νομίζω ότι αν συνέχιζα να είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής, που όλοι θέλανε να είμαι, θα ήταν ασυνεπές προς την ιδεολογία μου, προς τη φιλοσοφία μου, αλλά και στη φιλοσοφία του ίδιου του φεστιβάλ, ότι εμπιστευόμαστε τους νέους. Πρέπει να το αποδεικνύουμε και στην πράξη αυτό. Ναι, πολύ ωραία. Άρα δεν ήταν δύσκολη η απόφαση? Όχι, δεν ήταν δύσκολη. Φυσικά είναι μια συναισθηματική φόρτιση, γιατί είμαι ο ιδρυτής του φεστιβάλ, είμαι τόσα χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες που πέρασε το φεστιβάλ, αλλά φτάσαμε αυτή τη στιγμή να πατάει πολύ γερά στα πόδια, τόσο γερά όσο ποτέ. Άρα ναι, είναι μια συγκίνηση χαράς όμως πιο πολύ. Εν τω μεταξύ, δεν είναι αποχαιρετισμός, με την έννοια ότι εγώ δεν φεύγω από το φεστιβάλ, παραμένω στο φεστιβάλ για να βοηθήσω τους νέους ανθρώπους που συνεχίζουν. Απλά αλλαγή ρόλων και εμπιστοσύνη στους νέους ανθρώπους. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Έχουμε μαζί μας πλέον τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ. Να μας πείτε πώς νιώθετε. Μας είπε ο κύριος Σπύρου πριν που μιλήσαμε ότι ήσασταν 4 χρόνια αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής και ότι είσαστε είσαστε ο πιο κατάλληλος και ο πιο καλύτερα προετοιμασμένος για αυτή τη θέση. Οπότε πώς νιώθετε που πλέον έρχεστε για να δώσετε μια άλλη πνοή φεστιβάλ και να, για μια επόμενη 25ετία να το διευθύνετε εσείς, πάντα με την καθοδήγηση, όπως είπαμε. 25 χρόνια είναι πολλά. Αλλά έτσι έταξε ο κύριος Δημήτρης. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν, πώς να το πούμε, μερικές φορές βουτάς σε μια κατάσταση και σε αυτή την κατάσταση μπορείς να μείνεις μέσα όσο αυτή η κατάσταση τραβάει. Εγώ βούτυξα στην περίπτωση του Φεστιβάλ Ολυμπίας ήδη από το 2011. Άρα, επομένως, αυτό που ανέφερε ο Δημήτρης, λίγο πολύ, είναι ότι δεν έχω πέσει με αλεξίπτωτο σήμερα. Θεωρώ, είμαι πεπισμένος από αυτό που έχει κάνει ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Χρήστος, αυτό που έχει συμβεί στο Φεστιβάλ Ολυμπίας
χάρη σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους καταρχάς, αλλά και χάρη σε όλους τους υπόλοιπους που πίστεψαν επίσης σε αυτό που έχουν πει, που είπαν αυτοί οι τρεις, που πρότειναν αυτοί οι τρεις στην κοινωνία του Πύργου, αλλά και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Και από τη στιγμή που πίστηκα, ήρθε μια στιγμή που ορίμασαν, ας πούμε, οι συνθήκες να γίνουν κάποια πράγματα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που έχω να κάνω εγώ διαφέρει από την πραγματικότητα του φεστιβάλ μέχρι σήμερα. Βεβαίως, οφείλουμε να ξαναδούμε πράγματα, να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε, να ανανεώσουμε, να δούμε ποιες είναι οι νέες ανάγκες, καθώς ο κόσμος αλλάζει, και να μπορούμε να τα αποκριθούμε τελικά με ακόμα καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις εποχής, ας το πούμε πολύ απλά. Προλάβατε και λίγο την επόμενη μου ερώτηση. Τι νέο ίσως μπορεί να έρχεται στο 27η πλέον έκδοση του φεστιβάλ? Νομίζω ότι ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι το φεστιβάλ δεν είναι μόνο η εβδομάδα του φεστιβάλ. Η εβδομάδα του φεστιβάλ είναι η αιχμή του φεστιβάλ, είναι το σημείο που έχει μεγαλύτερη ορατότητα, το σημείο που καταλαβαίνουμε όλοι ότι συμβαίνει και το σημείο που έχει τους περισσότερους συγκεντρωμένους ανθρώπους σε ένα μέρος. Που είναι βέβαια ο Πύργος και η Αμαλιάδα, τα υπόλοιπα μέρη που κάνουμε δραστηριότητες εδώ κοντά. Όμως αυτό που κάνουμε δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι καταρχάς ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο δεν είναι πολύ ορατό και ως εκ τούτου μπορεί κάποιος να μην το έχει καταλάβει. Όμως, κρατώντας τις βασικές αρχές του τι θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή να δείξουμε ταινίες, να βάλουμε αυτό που λέμε τα παιδιά μπροστά από την οθόνη και τα παιδιά πίσω από την κάμερα, δηλαδή να φέρουμε κοντά τον κινηματογράφο και την εκπαίδευση, να συζητήσουμε για την τέχνη του σινεμά, δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα αλλάξει το φεστιβάλ του χρόνου ριζικά. Ο πυρήνας μας είναι ο ίδιος, το φεστιβάλ Ολυμπίας, τα διαγωνιστικά του προγράμματα. Η κάμερα Ζεζάνιο και ο μικρός χαμός, τέλος πάντων, που προκαλεί η κάμερα Ζεζάνιο με τα παιδιά που συμμετέχουν. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάτι προς το... Δεν αλλάζουμε κατεύθυνση, τέλος πάντων, ζωή. Αυτό που κάνουμε είναι το ίδιο. Εκείνο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να μην επαναλαμβάνουμε πάντοτε ακριβώς το ίδιο πράγμα, διότι εάν ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Χρήστος είχαν παραμείνει στο να επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα, δεν θα είχαμε φεστιβάλ σήμερα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρισκόμαστε εδώ μετά τη λήξη του 26ου Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 23ης Κάμερας Ζεζάνιο. Και η βραδιά έληξε πολύ ανατρεπτικά, με τη διαδοχή ουσιαστικά του ρόλου του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ και του υπεύθυνου της Κάμερας Ζεζάνιο. Οπότε να μας πείτε, ίσως αν μπορείτε, πώς πάρθηκε η απόφαση και πώς νιώθετε που πλέον ως πατέρες της Κάμερας Ζεζάνιο θα εμπλέκεστε βέβαια, αλλά θα το... Βλέπετε από λίγο πιο μακριά, θα βλέπετε το παιδί σας να μεγαλώνει από μακριά, σαν να το στέλνετε στο πανεπιστήμιο, σκεφτείτε. Εγώ πιστεύω, μάλλον ξεκινάμε από την ίδια την αντικειμενική πραγματικότητα πάντα όταν σχεδιάζουμε κάτι. Η πραγματικότητα αυτή όπως εξελίσσεται σήμερα είναι από τη μια μεριά το φεστιβάλ, Φεστιβάλ Ολυμπίας και η Κάμερα Ζεζάνιο, το θεωρώ ένα πράγμα. Βρίσκεται σε μια φάση μεγάλης ανάπτυξης, αναμένοντας βέβαια τις εξελίξεις με τον ΑΣΟ. Την ίδια στιγμή βέβαια ζούμε σε μια πολύ αντιφατική πραγματικότητα με πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, που μπορεί να πει κανείς τα ζητήματα του περιβάλλοντος, τα ζητήματα της οικονομικής κρίσης, η πανδημία, οι πόλεμοι που δυστυχώς πλησιάζουν όλο και πιο κοντά. Αυτές είναι οι προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει και το ίδιο το φεστιβάλ. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ανασύνταξη δυνάμεων, μπορούμε να πούμε. Δεν είναι κανένας που φεύγει. Αντίθετα, οι δυνάμεις αυτές θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να βάλουμε σωστές βάσεις στην παραπέρα ανάπτυξη αυτού του θεσμού. Αυτή η ανασύνταξη λοιπόν επιβάλλει να μπουν μπροστά και στο Φεστιβάλ Ολυμπίας και στην Κάμερα Ζεζάνιο νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήρθαν το πουθενά. Ναι. Είναι παιδιά του φεστιβάλ. Έχουν δουλέψει, έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους, άρα λοιπόν τους δίνουμε την ευκαιρία να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο.
εμείς και εγώ και ο Δημήτρης Σπύρου και φυσικά και ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος παραμένουμε στο φεστιβάλ. Είμαστε από πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε. Ναι. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει μπει το μικρόβιο αυτό μέσα σου, δεν υπάρχει κάτι που να το βγάλει. Εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλά μας που λέμε. Οπότε συνεχίζουμε. Ωραία. Απλώς με μία νέα διάταξη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε εδώ πέρα με τον Μανώλη Μελισσουργό, που μετά αυτή την τελετή λήξης βγαίνει από την αίθουσα ως καλλιτεχνικός υπεύθυνος της Κάμερας Ζάνιο. Οπότε, σίγουρα έχει συμβάλει όλα αυτά τα χρόνια και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Κάμερα Ζάνιο, αλλά πώς νιώθεις τώρα που έχει... Δεν είναι προαγωγή. Έχεις πάρει έναν ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Προφανώς. Υπάρχει μια ευθύνη και μια μεγάλη αγάπη για αυτό που γίνεται εδώ πέρα και θεωρώ ότι έχω τις δυνάμεις και είμαστε προφανώς όχι μόνος μου, όλοι μαζί να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, να δώσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα στην περιοχή, στα παιδιά, στα ζυζάνια μας και να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο με τις νέες προκλήσεις. Αυτό ήταν όλο. Θες κάτι πολύ παραπάνω. Κάτι πάρα πολύ παραπάνω. Φημίζομαι για τη λακωνικότητά μου, εκτός από το κακό μου χιούμορ, οπότε θα πρέπει να είσαι λίγο πιο περιγραφική στις ερωτήσεις σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Περιμένω, θα το σκεφτώ. Έχεις οραματιστεί κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό για την Κάμερα Ζάνιο για την 24η έκδοση? Νωρίς ρωτάω, βέβαια. Καθόλου. Αλλά... Απλά δεν υπάρχει έννοια του καινούργιου στο μυαλό μας, γιατί οι βάσεις που έχουν μπει και όλο αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, θα ήμασταν ανόητοι να πάμε σε κάτι άλλο. Ό,τι έχει γίνει θα συνεχίσει και θα μπουν κάποιες νέες βάσεις με κάποιες περισσότερες δράσεις μέσα στο χρόνο. Κάποια πράγματα θα αναπτυχθούν περισσότερο με τις προκλήσεις που φέρνει μια νέα εποχή. Μια πιο αυξημένη παρουσία στα social, η ορατότητά μας, το site μας, τα ταξίδια τα εκπαιδευτικά στο εξωτερικό, οι συνέργειες, τέτοια πράγματα. Τα καινούργια τα βλέπετε κάθε μέρα και κάθε διοργάνωση. Τα ζυζάνια στον Απόλλωνα, τα παιδιά μας εδώ πέρα που είναι το ζυζάνιο κρου, το daily που πάει πάρα πολύ καλά, το ζυζάνιο news που είστε εσείς. Δεν έχουμε λόγο να αλλάξουμε κάτι ακριβώς. Έχουμε λόγο να αναπτύξουμε πράγματα και να σκεφτούμε νέες δράσεις. Μία από αυτές, ας πούμε, μπορεί να είναι η ανάδειξη νέων ταλέντων, που έχουμε ήδη κάποιες σκέψεις. Και ίσως έχει έρθει η στιγμή να ετοιμάσουμε και μια ωραία έκπληξη και στον πύργο, με ένα δεύτερο πολυεθνικό εργαστήρι, όχι σε μόνιμη βάση, αλλά σαν φιλοξενία. Αλλά γι' αυτό θα δούμε με τους εταίρους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Thank you.